Ο φόρο αίματο τη ασφάλτου στην Κρήτη δεν λέει να αποπληρωθεί. Τα τροχαία ατυχήματα και σε αριθμού σοκάρουν. Κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να βρεθούν άμεσα λύσει ώστε η μακάβρια λίστα των νεκρών και των τραυματιών να μην συμπληρωθεί εκ νέου. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία τη αστυνομία σε όλη την Κρήτη, από τι αρχέ του 2014 μέχρι και τον Νοέμβριο Έχασαν τη ζωή τους από τροχαία δυστυχήματα 49 άνθρωποι, όσοι δηλαδή άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο και πέρυσι το ίδιο διάστημα. Οδηγούμε περισσότερο συναισθηματικά και όχι με τη λογική και την παιδεία. Υπό το φόβο των τσουχτερών προστήμων, των καμερών και των μέτρων της Ελλάς, Μείωση παρουσιάζουν τα τροχέα το 2014 και κατά συνέπεια και οι σοβαρά τραυματίε σε ποσοστό 35%. Έχουμε αρκετά τροχέα ατυχήματα με νέα παιδιά, με παιδιά που οδηγούν ένα μηχανάκι. Την πρόθεση αρκετών οδηγών που αρνούνται να συμμορφωθούν με τον κώδικα οδική κυκλοφορία και θέτουν σε κίνδυνο του εαυτού του, συνεπιβάτε αλλά και όσου βρεθούν στο διάβα του, δείχνουν τα ποσοστά των παραβάσεων που αυξήθηκαν. Όσοι τρέχουν υπερβολικά αυξήθηκαν κατά 19,5% Όσοι μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία κατά 88% και όσοι παραβιάζουν το κόκκινο αυξήθηκαν κατά 51%. Πρέπει να να κρατάμε τι αποστάσει και σύμφωνα με τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Όσον αφορά στη χρήση ζώνη ασφαλεία και κράνου, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν αποτελούν καλή συνήθεια για όλου. Από τον Ιανουάριο έω και το Δεκέμβριο του 2014, οι παραβάσει για ζώνη αυξήθηκαν κατά 22,69%, οι παραβάσει για κράνο κατά 3%. Ενώ αποκαλυπτικά είναι και τα ποσοστά για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων καθοδών. Οι παραβάσεις για κινητό αυξήθηκαν κατά 8%. Δεν βλέπω τι γίνεται στο δρόμο. Νομίζουν ότι ο δύναμος δική του. Οπότε λίγο προσοχή. Όσοι η κρίσης δεν αλλάζουν τα ελαστικά τους και παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους και όχι μόνο, αυξήθηκαν κατά 8,5%. Το 2013 οι παραβάσεις για ελαστικά ήταν 800, ενώ το ίδιο 11 μήνο, το 2014 έγιναν 868.